Παρά την απόρριψη του αιτήματός του από το δικαστήριο, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος αρνείται να απολογηθεί, ζητώντας περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία του. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος επανέλαβε ότι θα πρέπει να κληθούν τα μέλη του ΚΙΣΕΑ της επίμαχης περίοδου και χαρακτήρισε απορριπτικό απέναντί του το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίστηκε με τις απολογίες των άλλων κατηγορουμένων. Κύριε Τσοχαντζόπουλε, θα απολογηθείτε. Θα απολογηθείτε. Φυσικά, αφού έχει αποφασίσει. Το είπαμε κιόλας. Γιατί δεν απολογηθήκατε σήμερα? Θέλατε να ακούσετε πρώτα του συγκατηγορούμενου σας τι θα πούν? Τίποτα από όλα αυτά, το εξήγησα. Δεν προλάβατε. Ήθελα εύλογο χρόνο για να προετοιμαστώ αξιοπρεπώς. Μετά τη θερινή διακοπή θα απολογηθεί τελικά ενώπιον του τριμελού εφετείου ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Ο πρώην υπουργός ζήτησε από το δικαστήριο τον απαιτούμενο χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ επανέφερε και το αίτημα για κλήτευση των μελών του τότε ΚΙΣΕΑ. Το κατηγορητήριο έχει 31.000 σελίδες, ενώ πρέπει να απαντήσω και σε όσα ακούστηκαν και μέσα στο δικαστήριο. Πρέπει επίσης να καλύψω το κενό που αφήνει η μη κλήτευση των μελών του ΚΙΣΕΑ, αφού η απόφασή τους είναι η ουσία της υπόθεσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ετοιμάσω κανονική απολογία. Ζητώ μια συμβιβαστική λύση που θα μας δώσει εύλογο χρόνο για να γίνουν σωστές παρεμβάσεις και ουσιαστική δίκη. Το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα του κυρίου Τσοχαντζόπουλου και ξεκίνησε η διαδικασία των απολογιών. Τελικά όμως έδωσε τη δυνατότητα σε όσους κατηγορουμένους θέλουν να απολογηθούν μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Πρώτος απολογείται ο επιχειρηματίας Αστέριος Οικονομίδης, η κατασκευαστική εταιρεία του οποίου ανήγειρε ή επισκέβασε πολλά από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ο Νίκος Ζήγρας, εξάδελφος του κυρίου Τσοχαντζόπουλου, με πλησίασε ως εκπρόσωπος επενδυτών του εξωτερικού. Στο ΣΔΟΕ και στον ανακριτή είπα ψέματα και δεν τον αποκάλυψα για τα χρήματα που μου έδωσε, επειδή αυτός μου το είχε ζητήσει τρεις φορές. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος και βλακωδώς τον εμπιστεύτηκα. Ο Αστέριος Οικονομίδης αναφέρθηκε στην κατάθεση Ζήγρα στον ανακριτή, όπου τον χαρακτήριζε επιστήθιο φίλο του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Ο Ζήγρας θέλει να μου φορτώσει ότι είχα απευθείας συνεννόηση με τον Άκη για να ελαφρύνει τη θέση του. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Στη φυλακή κάνει παρέα μόνο με τον Αφγανό που είχε σκοτώσει για μία κάμερα. Είχε απόλυτη πίστη στον Άκη Τσοχαντζόπουλο ότι θα τον ξεμπλέξει. Όταν έχασε αυτή την πίστη, άλλαξε τακτική, άλλαξε δικηγόρο και λέει διάφορα. Με έμπλεξε σε ένα εφιάλτη που στέρισε εντελώς την υπόλοιψή μου. Η απολογία του κυρίου Οικονομίδη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι στο στούντιο η Ιωάννα Μάνδρου για να δούμε με πιο πολλές λεπτομέρειες το όλο θέμα. Ιωάννα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την στάση του κυρίου Τσοχαντζόπουλου, η οποία έχει προαναγγελθεί βεβαίως. Ναι, αρνήθηκε τελικά να απολογηθεί. Θα δούμε αν θα το κάνει επί της ουσίας, αν θα απολογηθεί μετά την επιστροφή του δικαστήριου από τις διακοπές του Αυγούστου για τρεις εβδομάδες. Αναμένεται εκτός απρόπτου να σταματήσει η ακροαματική διαδικασία. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος επιμένει στην γραμμή της υπεράσπισης με πολιτική χρειά και ζήτησε και σήμερα και πάλι για πολλωστή φορά την κλήση των μελών του ΚΙΣΕΑ, γιατί πιστεύει ότι η υπόθεση είναι καθαρά πολιτική. Το δικαστήριο έχει απορρίψει αυτό το αίτημα, το έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επανεξετάσει το δικαστήριο? Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να επανεξετάσει. Θα δούμε ο κ. Τσοχαντζόπουλος λοιπόν ποια ακριβώς απολογία εννοεί ότι θα κάνει στις 26 του μηνός. Καθώς όπως έχουμε πει και άλλη φορά, τα στοιχεία του κατηγορητηρίου είναι αρκετά βαριά, πολύ βαριά για αυτόν και βασίζονται σε έγγραφα. Τώρα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που έχουν ξεκινήσει λίδα από σήμερα, με πρώτο τον Αστέριο Οικονομίδη, μας έχουν δώσει μια πρόγευση ότι στις απολογίες που θα ακολουθήσουν θα κυριαρχήσει ο όσων αυτόν σωθεί το. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για όλους. Έχουν βγει τα μαχαίρια, θα έχουν λέγαμε, βγει απλά, τα μαχαίρια, ακριβώς. Οι ποινές οι οποίες προβλέπονται για τα δικήματα που κατηγορούνται είναι πάρα πολύ βαριές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο καθένας, ήδη ο κύριος Οικονομίδης το έκανε σήμερα, θα προσπαθήσει να διασώσει τον εαυτό του επιρρύπτοντας την ευθύνη σε άλλους. Βασικότερη από όλες αυτές τις απολογίες είναι βέβαια του Νικόλαου Ζήγρα, άλλοτε στενού συνεργάτη του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ο οποίος έχει κάνει και πολύ σημαντικές αποκαλύψεις στη δικαιοσύνη. Η οποία πότε τοποθετείται? Μπορεί να γίνει και μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Είναι ο βασικότερος μάρτυρας, θα λέγαμε, που έχει επιβεβαιώσει τα σημαντικά στοιχεία του κατηγορητηρίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου.